Λοιπόν, κύριε Μάρκου, καλημέρα σας. Θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα σε σχέση με τα τελευταία κρούσματα που έχουμε στο νησί. Πόσα είναι αριθμητικά, πόσα αφορούν εδώ τον τόπιο πληθυσμό και πόσα είναι από τουρίστες. Μάλιστα, καλημέρα. Καταρχήν, επειδή ακούω και εγώ μαθαίνω, υπάρχει μια σύγχυση σε ό,τι αφορά τον ακριβή αριθμό των θετικών κρουσμάτων που έχουμε στη αυτή την περίοδο στη Ζάκυνθο. Με την έννοια του όρου ότι θετικό δείγμα εννοείται κάθε δείγμα το οποίο έχει βγει θετικό, το τεστ που διενεργήθηκε και ο ίδιος ο ασθενής βρίσκεται στην διαδικασία της 15ήμερης καραντίνας, αυτό νοείται θετικό δείγμα. Αυτή τη στιγμή στη Ζάκυνθο έχουμε 7 τέτοιου είδους δείγματα. Έτσι, είναι οι 4 που αφορούν κατοίκους της Ζακύνθου και βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό, καραντίνα 15 ημερών, και έχουμε και 3 αντίστοιχα δείγματα που αφορούν από τουρίστες. Έτσι, είναι ο ένας από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος, ο ένας από τη Σουηδία και η μία κυρία από την Πολωνία. Τα 3 δείγματα θετικά, επαναλαμβάνω με την έννοια που είπα πριν, τα οποία είναι στην απομόνωση στο ξενοδοχείο το ειδικό για αυτό το λόγο, μαζί με τους συνοδούς τους. Έτσι, άρα μιλάμε για 7 θετικά κρούσματα αυτή τη στιγμή, 4 επαναλαμβάνω των οποίων αφορούν κατοίκους της Ζακύνθου και 3 που αφορούν από την προέλευσή τους από τον τουρισμό. Προφανώς κρίνεται βάσει του πρωτοκόλλου απαραίτητη η μεταφορά και της παρέας των ανθρώπων. Βέβαια, έτσι προβλέπεται και έτσι έγινε. Οι οποίοι βρίσκονται σε παρακολούθηση τυπικά και από τον ΕΟΔΗ, άτυπα και από εμάς. Έτσι, παρακολουθούμε δηλαδή την εξέλιξη της, ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη της υγείας τους και αν ομιγένει του προκύψει κάτι δυσάρεστο θα επανέλθουμε. Προς το παρόν δεν έχει χρειαστεί. Για πόσο διάστημα θα μείνουν και αυτοί στο ξενοδοχείο? Όσοι βρέθηκαν θετικοί, οι 3 πρέπει να παραμείνουν 15. Για τους συνοδούς που είναι άμεσες μεν επαφές, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί τεστ στους ίδιους για να βγει είτε θετικό είτε αρνητικό, προβλέπεται 7ήμερη καραντίνα και βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με την συμπτωματολογία που μπορεί να παρουσιαστεί. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε και σχετικά με το κρούσμα που αφορά τον Ζακυνθινό, που εργαζόταν σε γνωστή εταιρεία. Ναι. Και τα δείγματα που το λέει. Ένα από τα 4 θετικά δείγματα που σας είπα που αφορούν μονίμους κατοίκους Ζακυνθινούς, το ένα αφορά και τον υπάλληλο που είπατε που δουλεύει στη γνωστή πλέον εταιρεία και εξαιτίας της παρουσίας του οποίου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα δειγματοληπτικός έλεγχος από την πλειοψηφία, νομίζω σε όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας, 40 τον αριθμό. Ίσως να λείπουν και 1-2, οι οποίοι μπορεί και να έλειπαν με άδειες ή με οτιδήποτε σχετικό, θα γίνει και σε αυτούς. Και οι απαντήσεις τους, μέσω ΕΟΔΗ πάντα έγινε η δειγματοληψία, στην οποία βοηθήσαμε και εμείς ως Επιτροπή Λοιμόξεων, στάλθηκαν τα δείγματα στον ΕΟΔΗ, βγήκε η απάντηση τη Δευτέρα το μεσημέρι και ήταν αρνητική και για τους 40. Έγινε από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμόξεων του Νοσοκομείου. Είχαμε πάει και εμείς δηλαδή να βοηθήσουμε στη δειγματοληψία. Αλλά τα δείγματα στάλθηκαν όλα στην Αθήνα, βάσει και πάντα οδηγιών του ΕΟΔΗ και τα αποτελέσματα μας ήρθαν από εκεί. Απλώς θα ήθελα να πω εδώ, επειδή ευτυχώς βέβαια, γιατί εμένα προσωπικά με εξέπληξε θετικά το ότι βγήκαν και με εξέπληξε προς το θετικό το ότι βγήκαν αρνητικά όλα τα δείγματα, δεν το περίμενα σε αυτή την αλήθεια, να μην υπάρξει καμία παραπλάνηση του τύπου ότι δεν τρέχει και τίποτα, έτσι. Το ότι βγήκαν αρνητικά είναι οπωσδήποτε θετικό, έτσι, αλλά αυτό δεν πρέπει να δίνει λάθος εντυπώσεις του τύπου ότι δεν κολλάει και τόσο εύκολα ή δεν ξέρω εγώ και όλα, έτσι. Πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι, πολύ δε πιο αυστηρά θα έλεγα, γιατί όπως βλέπετε όχι τόσο πολύ στη Ζάκυνθο αλλά γενικότερα στην Ελλάδα, σε περιοχές άλλες έχουμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, δεν έχουμε τόσο μεγάλη και πρέπει να προσέχουμε και να τηρούμε τα μέτρα τα γνωστά της ατομικής προστασίας όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα, με πρώτο και κυριότερο την αποφυγή του συνωστισμού, την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ μας, τη χρήση χειρουργικής μάσκας όταν αυτό επιβάλλεται και ούτω καθεξής. Θα θέλαμε να μας πείτε και για τους ελέγχους που διενεργεί η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ. Πώς δηλαδή λειτουργεί, με ποια είναι τα κριτήρια που κάνει τους ελέγχους? Ναι, συγκεκριμένα κριτήρια δεν υπάρχουν ακριβώς. Τα παιδιά που δουλεύουν στην κινητή μονάδα δέχονται
έχουν συνεργασία με την κεντρική διοίκηση του ΕΟΔΗ. Εμείς παρεμβαίνουμε είτε συμβουλευτικά είτε για να ενισχύσουμε το έργο τους, ας πούμε. Γίνονται, από ό,τι έχω καταλάβει, στοχευμένα σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, ας πούμε. Από ό,τι γνωρίζω, είχα πάει μια μέρα σε κάποιο ξενοδοχείο. Τυχαία εννοώ. Έγινε επιλογή κάποιου ξενοδοχείου, έγινε δειγματοληψία ενός ικανοποιητικού αριθμού και αυτό σκοπεύει να το συνεχίσει βλέποντας και κάνοντας. Εν τω μεταξύ, τα τελευταία 24 ώρα αλλάξανε και οι τρόποι λειτουργίας στο νοσοκομείο, πάλι πιο αυστηρά μέτρα. Ναι, έγινε κατά κάποιο τρόπο μια επαναφορά μέτρων που ήδη είχαμε λάβει και στην αρχή της εμφάνισης της πανδημίας, τα οποία με την εξασθένιση του φαινομένου είχαν ατονίσει κάπως και τώρα απλώς επανερχόμαστε στην προτεραιά κατάσταση σε ό,τι αφορά τις απαγορεύσεις, που επί της ουσίας η διαφορά έγινε στην απαγόρευση του επισκεπτηρίου. Τα άλλα λίγο πολύ, δηλαδή οι ενδονοσοκομιακές λειτουργίες, ο τρόπος που λειτουργεί το νοσοκομείο σε ό,τι αφορά είτε τα τακτικά ιατρία, πολύ περισσότερο τα επίγοντα, και τα τακτικά χειρουργεία είναι κανονικός όπως και πριν. Απλώς λίγο στο επισκεπτήριο είμαστε πιο αυστηροί για να αποφύγουμε έστω και την παραμικρή πιθανότητα που υπάρχει με την είσοδο πολλών επισκεπτών να δημιουργηθεί κάποιο παρελκόμενο, που λέμε. Και τεστ γίνονται κανονικά στο μοριακό αναλυτή όλο αυτό το διάστημα? Βέβαια, πραγματοποιούμε στο εργαστήριό μας τα τεστ του μοριακού ελέγχου. Ήδη κάνουμε, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες, γύρω στα 15 με 20 τεστ την ημέρα κατά μέσο όρο, και είναι όλα αρνητικά που έχουν βγει μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, εκτός από αυτά που γνωρίζουμε τα θετικά που είπαμε και στην αρχή.